up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Άννα και σήμερα θα σας δείξω πώς έχω κάνει αυτές τις βούκλες μέσα σε 10 λεπτά, μπορεί και λιγότερο. Οπότε αν θες να μάθεις να κάνεις και εσύ αυτό το εύκολο και γρήγορο χτενίσμα και στα δικά σου μαλλιά, δες το βίντεο. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που είστε εδώ και για όλα τα μηνύματα αγάπης που μου στέλνετε, είστε υπέροχοι! Είστε οι καλύτεροι και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ κοντά μου. Σας αγαπώ, σας έχω στην καρδιά μου και πάμε να ξεκινήσουμε! I lose my breath whenever I see you. That you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Μέχρι να περάσει η ώρα για τη βαφή, θέλω να σας δείξω λίγο. Όλα τα πράγματα των μαλλιών μου βρίσκονται σε αυτό εδώ το σιρτάρι και θα το ανοίξω να σας δείξω τι υπάρχει μέσα. Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε και μια οργάνωση. Άναμπελ, μην τρομάξετε. Θα σας δείξω τι ακριβώς υπάρχει μέσα και νομίζω πως θα τα βγάλω όλα έξω να το κάνουμε να φαίνεται λίγο πιο όμορφο από αυτό εδώ. Είναι όλα πεταμένα αυτή τη στιγμή. By the way, το χέρι μου νομίζω πως γίνεται όλο και χειρότερο. Είναι λες και είμαι γιαγιά. Πάμε να σας τα δείξω όμως πριν περάσει ο χρόνος. Εδώ υπάρχουν μερικά tapes γιατί... Αχ, Θεέ μου. Θα βγάλει γιατί ήθελα να δω την κατάστασή τους. Σκέφτομαι να τα χρησιμοποιήσω πάλι. Τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα extensions. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Θα τα βάλω αυτά πάνω στο κρεβάτι μου και παράλληλα θα σας δείχνω τι πραγματάκια έχει εδώ μέσα. Έχω πάρα πολλές χτένες και σίγουρα μέσα στις τσάντες μου θα υπάρχουν κι άλλες. Και με αυτήν συνήθως κάνω τα extensions. Και συγγνώμη παιδιά, αλλά έχει γεμίσει τρίχες εδώ πέρα. Θυμάμαι όταν ήταν μικρή αδελφή μου και ο αδερφός μου, τους έδινα τις τρίχες από τη χτένα και αηδίαζαν και οι δύο. Ενώ είναι απλά τρίχες, για κάποιο λόγο όλοι αηδιάζουμε με αυτό το πράγμα. Αυτά εδώ είναι τα dry shampoo μου, το μυρίζει coconut και μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ σε δεύτερη με τρίτη μέρα όταν είναι άλλωστε τα μαλλιά μου. Αυτόν εδώ τον αφρό που είναι Big Dramatic Volume, Extra Strong νούμερο 3. Βάζω μια πολύ μικρή ποσότητα πάνω στα μαλλιά μου, συνήθως εδώ πάνω στο κεφάλι μου για να τους δώσει αυτό το extra το volume. Το spray είναι Sios και αυτό εδώ είναι Svarts, δεν νομίζω να είναι cruelty free. Αν ξέρετε κάποια εταιρεία πείτε μου για να πάω να πάρω. Και εδώ έχουμε αρκετά λαστιχάκια. Wow. Αυτό μου το είχε δώσει η φίλη μου η Εφη και νόμιζα πως το έχασα και να το τελικά. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay or take me away. I want you for myself.
Είναι πολύ καλύτερα τώρα, πολύ πιο οργανωμένα. Έχει περάσει ένα τέταρτο περίπου από την ώρα που έβαλα τη βαφή. Οπότε νομίζω πως ήρθε η στιγμή να το βγάλουμε και να πάμε να δούμε τι κάναμε. Πάμε. Oh no. Oh, πώς το έκανα πάλι αυτό. Χριστέ μου, δεν φεύγει με τίποτα. Και αυτά εδώ πέρα τα είχα κάνει παλιότερα με βαφή. Και τώρα έκανα και αυτό εδώ. Όχι. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Γεια σας ξανά, Angels. Έχω τελειώσει το μακιγιάζ μου και ήρθε η στιγμή να κατεβάσω κάτω τα μαλλιά μου και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, κάπως έτσι τυλίγω τα μαλλιά μου. Σαν λιωτάρι μου φαίνομαι. Πριν ξεκινήσω, θα βάλω αυτό το dry shampoo απάνω στη ρίζα. Θα κάνουμε διαφήμιση τώρα. Αν θες να αποκτήσεις και εσύ λιονταρίσια μαλλιά, η λύση είναι μία. Bristos, το dry shampoo, που δεν το αλλάζω με τίποτα. Έχω βάλει τα extensions και νιώθω και πάλι άνθρωπος πριν να κάνω τις μπούκλες μου, γιατί θέλω να είναι φρέσκες μπούκλες. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το σίδερο εδώ πέρα που το πήρα από το Jumbo. Υπάρχει εδώ θερμοστάτης, ξεκινά από 120 και φτάνει μέχρι 200 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά αν δεν το έχετε όπως εμένα. Είναι σαν χτένα και απλά χτενίζει στα μαλλιά σου. Θα το βάλω στους 160 βαθμούς, δεν θέλω να είναι πολύ δυνατή η θερμοκρασία. Γιατί όπως καταλάβατε προσπαθώ εδώ και μερικούς μήνες να μεγαλώσω τα μαλλιά μου. Και αφού δοκίμασα πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, είτε αυτό ήταν λαδάκι, είτε ήταν μια φανταστική κρέμα και μάσκα και θεραπείες και απ' όλα, που πραγματικά πιστεύω πως κάνουν και αυτά πάρα πολύ καλό. Αλλά όταν πεθαίνει στα μαλλιά σου με αυτό το ξανθό, νομίζω πως είναι πολύ μικρή η σωτηρία. Θα τα χτενίσω τώρα, θα το δείτε που θα τρέχει το βίντεο και μόλις είναι έτοιμα θα ξεκινήσουμε και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το σίδερο. Ναι. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't see to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. I'm brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you. Έχω φορέσει τα extensions μου και με τη βοήθεια με αυτό το σίδηρο οκτένα τα έχω ισιώσει λίγο. Η αλήθεια είναι πως σχεδόν μου αρέσουν και έτσι. Δεν θα τα κάνω πιο ίσια, νομίζω πως δεν χρειάζεται. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα κάνουμε μπούκλες. Τώρα μου αρέσει γιατί υπάρχει αυτός ο όγκος που θέλω να υπάρχει στο κεφάλι μου. Και πριν να ξεκινήσω να κάνω μπούκλες, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τα μαλλιά μου. Όπως βλέπετε, εδώ έχω αρκετή ρίζα. Είναι περίπου 4 δάχτυλα. Προσπάθησα, έκανα τα πάντα για να τα μεγαλώσω εδώ και πόσα χρόνια. Στα 25 μου αν θυμάμαι καλά, τα είχα κόψει πολύ αγορέ. Αν βρω τη φωτογραφία θα σας τη βάλω να τη δείτε. Βασικά είχα κάνει αυτή την πρώτη θεραπεία με την κερατίνη και η κομμότρια δυστυχώς μου τα έκαψε. Δηλαδή έκανα έτσι και έπεφταν, έλειωναν μέσα στα χέρια μου τα μαλλιά μου. Και ήταν πραγματικά το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει. Ενώ μου αρέσει να βλέπω άλλες γυναίκες που έχουν αυτό το κοντοκουρεμένο το μαλλί. Νομίζω πως στο δικό μου το στυλ δεν ταιριάζει καθόλου. Θυμάμαι και όλο σε εκείνο το διάστημα ήθελα να φορώ περισσότερο φόρμες, αλλά και τώρα φοράω φόρμες. Και από τότε φοράω συνέχεια extensions και επειδή δεν τα άφηνα να ηρεμήσουν, τα έβαφα συνέχεια αυτό το ξανθό, το ξανθό,
Εδώ και 10 χρόνια δεν κατάφερα να τα μακρύνω, αλλά τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί αυτή τη στιγμή τα μαλλιά μου είναι μέχρι τους ώμους και πιο κάτω. Να, αυτά εδώ πέρα είναι δικά μου μαλλάκια. Αυτά εδώ. Άρα ουσιαστικά τα extensions είναι από εδώ και κάτω. Το έχω βάλει αυτό να ζεσταθεί μέχρι να σας πω τι έχω κάνει στα μαλλιά μου. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ πλέον στα μαλλιά μου είναι paraben free, είναι vegan, cruelty free. Σας τα είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Θα βάλω όμως και σε αυτό το βίντεο από κάτω το link με τα προϊόντα των μαλλιών που χρησιμοποιώ, το shampoo και το conditioner. Δεν είναι sponsor το βίντεο, είναι προϊόντα που μου είχαν κάνει δώρο, αλλά πραγματικά τα έχω λατρέψει και γι' αυτό το λόγο σας τα δείχνω κιόλας. Και σε περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε κι εσείς κάτι, θα βάλετε τον κωδικό ελευθερίου και θα πάρετε και την έκπτωσή σας. Δεύτερος λόγος που ξεκίνησαν και μακραίνουν τα μαλλιά μου, intermediate fasting. Το ξέρω πως σε κάθε βίντεο στο YouTube, αν μπεις μέσα, το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε είναι το νερό και πραγματικά είναι λες και ποτίζεις τα μαλλιά σου και αυτά φυτρώνουν. Τρίτος λόγος που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι σπάνια χρησιμοποιώ πλέον σίδηρο των μαλλιών. Προσπαθώ να τα αφήνω να μακραίνουν φυσικά και πλέον βάζω τα extension και προσπαθώ να μην πειράζω το δικό μου το μαλλί και κάνω τις βούκλες περισσότερο στα extensions. Και ο τέταρτος λόγος, που για μένα τουλάχιστον νομίζω πως είναι ο πιο σημαντικός, είναι ότι έχω να πάω στο κομμωτήριο για να μου βάψουν τα μαλλιά εδώ και 4 μήνες περίπου. Με ρωτήσετε αν μου αρέσει αυτό το σκούρτο χρώμα στο μαλλί μου, γιατί η απάντηση είναι όχι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσουν τα μαλλιά που έχουν οι Σουηδέζες, το που είναι ash και σαντρέ, πώς το λένε. Αυτό το χρώμα είναι το αγαπημένο μου. Προς το παρόν όμως δεν θα τα πειράξω. Σε λίγες μέρες βέβαια τελειώνει η καραντίνα εδώ στην Κύπρο και από ό,τι έχω ακούσει θα ανοίξουν και τα κομμωτήρια. Και σκέφτομαι απλά να πάω και να κάνω. Για κάποιος είναι στην ταράτσα στην απέναντι πολυκατοικία και με βλέπω. Θέλω να σας το δείξω τώρα. Να σας το δείξω. Αυτό εδώ το κομμάτι, το μπροστά, θα ζητήσω να μου το κάνουν ξανθό. Αυτό εδώ πέρα. Και θα αφήσω έτσι το υπόλοιπο μαλλί. Το πολύ πολύ να κάνω άλλη μία αντάβια εδώ δεξιά και μία αριστερά. Δεν θα πειράξω καθόλου από μέσα τα μαλλιά μου. Έχει ζεσταθεί τώρα αυτό. Δυστυχώς δεν έχει θερμοστάτη να που το ρυθμίζεις. Και νομίζω πως φτάνει μέχρι τα 200 κάτι βάτ, αν θυμάμαι καλά. Το είχα πάρει γύρω στα 10 ευρώ. 15, κάπου τόσο πρέπει να είχε. Και αν δεν βγαίνει το χέρι σας και δεν μπορείτε να κάνετε μπούκλες, νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλό. Θα χωρίσω τώρα σε δύο μέρη από κάθε μεριά τα μαλλιά μου. Θα ξεκινήσω από τα πίσω και θα πάρω αυτήν εδώ την ποσότητα και ουσιαστικά το βάζεις μέσα, πρόχνεις αυτό εδώ προς τα κάτω, βάζεις την άκρη του μαλλιού σου μέσα και απλά το γυρνάς και μπαίνει μέσα. Κάτι έχουν πάθει τα σκυλάκια. Είναι το πιο εύκολο ψαλίδι που έχω δει. Το έχω αφήσει γύρω στα 10 δευτερόλεπτα και το κρατάω λίγο εκεί. Ταραμ! Κάνω ακόμα ένα. Το ακούτε κι εσείς αυτό? Κάποιος είναι στην ταράτσα μου. Τώρα τι κάνει δεν ξέρω. Λοιπόν, γυρνάω και αυτό. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ταραμ! Θα το κρατήσω λίγο εδώ. Δεν έχω ιδέα γιατί το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είδα ότι κάνουν συνήθως. Μάλλον θα κρατάει τη θερμοκρασία και θα είναι καλύτερο. Κάτσε να φέρω και το άλλο που είναι το άλλο. Έχω κάνει αυτά τα δύο, θα συνεχίσω και με τα υπόλοιπα και θα τα πούμε σε λίγο, όταν θα βάλω και σπρέι. You were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty yellow from the minute that I met ya. Yeah.
στη δεξιά μεριά, θα βάλω και λίγη λάκα. Και θα κάνω ακριβώς το ίδιο και σε αυτή τη μεριά. Το αφήνω 10 δευτερόλεπτα όταν είναι τα extensions και όταν είναι τα δικά μου το αφήνω απλά 5 δευτερόλεπτα. Smoking outside, trying to get your attention. You make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met ya. Μου θυμίζω τους σουζικαστές που έχουν αυτές τις μπούκλες που βάζουν σε περούκα. Αυτό μου θυμίζω αυτή τη στιγμή. Θα τα αφήσω τώρα μόνο τους 10 λεπτάκια έτσι να ηρεμήσουν και μόλις περάσουν θα τα χτενίσουμε τη χτένα να δούμε τι αποτέλεσμα έχουμε κάνει εδώ πέρα σήμερα. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργη για να τα δω και πολύ ανυπόμονη, αλλά αυτή τη φορά θα αντέξω 10 λεπτάκια να περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Yum. Έχουν περάσει 15 λεπτά και ήρθε η ώρα να τα χτενίσουμε να δούμε τι έχουμε κάνει. But I can get you off my mind. Ooh. Under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Wow. Αν προσέξατε, είχα αφήσει και μερικά μαλλιά που δεν τα είχα πιάσει και κάνουν αρκετά καλό blending. Θα κάνω και λίγο με αυτό γιατί θέλω να πέσουν λίγο ακόμη. Αν και όσο περνάει η ώρα, αυτά θα πέφτουν σταδιακά. Για 10 ευρώ σίδερο νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Είναι λες και έχω βγει από το κομμωτήριο. Τώρα εμένα να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει να πέσει λίγο ακόμη. Νομίζω πως σε 2 ώρες περίπου θα πέσει από μόνο του κι άλλο κάτω. Συνήθως βάζω λαδάκι στα μαλλιά μου, μου έχει τελειώσει. Οπότε θα βάλω από αυτό εδώ το coconut, είναι βιολογική καρύδα και... Οπα. Μου έπεσε λίγο κάτω. Και βάζω πάρα πολύ λίγο. Μυρίζει τέλεια! Και απλά θα βάλω λίγο στα μαλλιά μου για να δώσει αυτή την έξτρα τη λάμψη. Το μόνο αρνητικό που το βρίσκω είναι πως όταν κάνεις τα μαλλιά σου, το σύρμα για κάποιο λόγο γυρίζει και γίνεται αυτή εδώ η κατάσταση. Και όταν το χρησιμοποιήσεις αρκετές φορές, αυτό όλο και μικραίνει και σε κάποια φάση το ανοίγεις και αυτό ξανακλίνει και το ανοίγεις και ξανακλίνει. Ένα tip μυστικό που έχω ακούσει τώρα, που δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει ακριβώς, είναι να βάζετε τα μαλλιά σας σε θαλασσινό νερό και να μην τα λούζετε. Κάτι τέτοιο είχα καταλάβει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πάντως ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το είπε είχε αυτό το μακρύ το μαλλί, το ανδρικό, το ωραίο. Οπότε αυτό το αφήνω πάνω σας. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί μου στέλνετε πραγματικά πολύ όμορφα μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και εδώ στο YouTube μου γράφετε πολύ όμορφα πράγματα από κάτω. Κάποιες φορές ίσως δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, αλλά να ξέρετε πως μου έρχεται ειδοποίηση και τα διαβάζω όλα ό,τι μου γράφετε. Γράψτε μου ό,τι θέλετε σήμερα, θα την αφιερώσω για να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που θα μου στείλετε. Και αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μέχρι τώρα εδώ μαζί μου και εμείς θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και αν είσαι νέος στο κανάλι, εδώ κάτω κάνε την εγγραφή σου.